Μπέκετ. Τον περιμένει ο Παπάς και κάνει φάουλ τώρα στα 4 δευτερόλεπτα. Ο Παπάς, ο οποίος πηγαίνει στον πάγκο με 5 φάουλ, αλλά είναι αυτός που με τους 16 πόντους του οδήγησε επιθετικά τον Παναθηναϊκό. Και μίλησε όταν φαινόταν ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε επίθεση. Δεν είχε εμφανιστεί ακόμα ο Καλάφης. Εδώ έχουμε τρομερή σκηνή με τον Θανάση Γιανακόπουλο να τα λέει με τον Βασίλη Σπανούλη. Και να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται εκεί. Χαμηλά, απίστευτη σκηνή. Τους βλέπετε χαμηλά αριστερά. Καταπληκτική σκηνή. 0 στις 2 από τον Χάντερ, ο Μάτζαρης για 3 και την ισοφάριση, απίστευτο! Ο Παναθηναϊκός έχασε το rebound και ο Μάτζαρης έστειλε το μάτς πιθανότατα σε δεύτερη παράταση. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν σήμερα. Καταπληκτικά πράγματα συμβαίνουν σήμερα. 0 στις 2 ο Χάκετ, και ενώ όλοι πανηγύριζαν εδώ η προηγούμενη φάση με το φιλί που σας λέγαμε. Καταπληκτική σκηνή. Ο Σπανούλης με τον Θανάση Γιανακόπουλο είχαν υποθεί πολλά για τη σχέση τους δύο. Διακόπτουμε, επιστρέφουμε. 71-71, φαντάζομαι τώρα θα δούμε το καταπληκτικό τρίποντο του Μάτζαρη. Ενώ όλοι στο Παναθηναϊκό πανηγύριζαν για τις 0-2 βολές του Χάκετ, δείτε και τη δεύτερη, πόση μπάλα από την σφαλιάρα του Ιταλού πήγε έξω. Ο Μάτζαρης, καταπληκτικό τρίποντο.